Αγγελική. Πάρα τράβηγμα, ρε. Γιατρός. Στο Survivor έχω παραμέντικο. Παραμέντικο φέρτε. Αχ. Πολύ δεν... κούραση, καλέ. Ναι, τις άλλες μέρες που κέρδιζες ήσουν μέσα ζωντάνια. Τι να πω. Και... εγώ συνέχιζα και έκανα και εκπομπή και όντας χαμένος. Έχει δίκιο και εσύ, τι να πω. Τι... Α, ωραία κοιμητούλα σου, πολύ ωραίο. Δώσ' το αυτό το υπέρ. Δες τι ωραία. Καλό μεσημέρι από τη Βάνια. Άστα, δεν σου δίνουν σημασία. Από εδώ. Κάπα μεσημεράκι, papakitsmail.com. Στέλνετε προσωπική ιστορία με περισσότερες πληροφορίες. Θέλουμε να ξέρουμε περισσότερα. Ονοματεπώνυμο, κινητό, τηλέφωνο, μια τελευταία φωτογραφία της Βάνιας ως ηττημένη. Και μπορεί να βγείτε στον αέρα και να μην σας βοηθήσουμε καθέλου. Πολύ ωραία. Δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι και μόνο να κοιτάς, βγαίνει αυτό που θες. Το ζεις μέσα σου. Νίκο, βοήθεια. Τον θέλω, με θέλει, τα ήπια με. Κρασάκια, φαντάζομαι. Αναψυκτικά, δεν ξέρω την ηλικία, Στέλιο. Κάναμε καλό μεσημεράκι. Ανακάλυψα πως έχει άλλη. Να τον κρατήσω γιατί κάνει καλό μεσημεράκι. Δεν θέλω να συνεχίσω να διαβάζω. Δεν θέλω να συνεχίσω να διαβάζω. Όχι. Γιατί δεν με τον κρατήσω. Γιατί έχετε πολύ ωραία παιδιά εκεί. Στείλε μου κανέναν και να τον περιποιηθώ. Βάσια. Τα ωραία παιδιά, σε ενδιαφέρει και εδώ πέρα από άλλο γραφείο στέλνουν πια και εδώ υπάρχει conflict. Εδώ δεν με ενδιαφέρει να ασχοληθώ με την κοπέλα. Η κοπέλα δεν την νοιάζει τίποτα. Γιατί, τι θέλει, τι βοήθεια θέλει. Μα δεν την νοιάζει. Οπότε τι με ρωτάει, δεν βρίσκεται κάποιο δίλημα να πει. Κορίτσι μου, ό,τι σου κατέβει στο αυτό. Μια χαρά. Στείλω κεράκι τη Γκουίνεθ. Το κάψει. Πριν ένα χρόνο γνώρισε ένα γόρι. Ταράχτηκε. Μου τράβηξε πολύ την προσοχή, αλλά είχαμε σχέση και οι δύο και δεν ήθελα να παρασυρθώ. Το καλοκαίρι εγώ χώρισα και κάπως ήρθαμε πιο κοντά, ενώ αυτός είναι σε σχέση 3 χρόνια. Περάσαμε στην ίδια σχολή, ναι, αλλά λόγω COVID δεν έχουμε πάει. Έχουμε δει και χωρίς COVID, το τρέχατε όλοι. Όμως είναι πολλά υποσχόμενος από τα μηνύματα. Φτιάξε καφέ, να στα πω. Σιγάρεση! Δεν είναι, όχι το. Θα σου πω. Μιλάμε σχεδόν καθημερινά και δείχνει μεγάλο ενδιαφέρον για εμένα, αλλά παραμένει σε σχέση εκείνο και εγώ τον εθέλω. Τι κάνω, δεν θα ασχοληθούμε τώρα με το πρόβλημα τη κοπέλα. Θα μιλήσουμε για τα μηνύματα. Τα μηνύματα έχουν καταστρέψει κόσμο. Και από τι δύο πλευρέ. Εσύ γιατί μιλά, Βάσια. Πειραιά φωνάζει. Έφτασε πλοίο. Θέλω να πω ότι. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι και μπορεί και να μην το έχει όλος με το μήνυμα, αλλά όντως δεν είναι πολύ ok από κοντά μου βρεθεί. Οπότε να το έχει χάσει γιατί δεν έχει στείλει τα σωστά μηνύματα, ή να είναι μαέστρος ή μαστόρισσα στα μηνύματα, και όταν βρεθεί να είναι. Να προσέλθει η κυρία Μανέτα στην πλώρη. Εν πάση περιπτώσει τώρα, κορίτσι μου, αυτά τα μπλε είναι από τους κρυχούς. Σήμερα τα βάψατε. Σήμερα τα βάψα. Επίσης, παιδιά, να σας πω ότι... Να είναι καλά. Δεν μιλάω. Σέβομαι. Ήθελε πιο να ήταν πιο βαργή, έπρεπε. Η κρίκη. Ήταν πολύ ελαφρή. Το είπε και αυτή γιατί η δικιά μας, πριν κάνει νύχια, σου λέει θα παίξω, ας τα κάνω για να χαλάσουν, αφού θα τα φτιάξω στην εκπομπή. Κατεβαίνει και παίζει τα παιχνίδια. Έχασε σήμερα. Loser. Sorry. Κοίταξε, κορίτσι μου τώρα, και δεν μιλάω σε εσένα, Αγγελική, γιατί επειδή μιλάμε, πιστεύει ότι την λέω και αυτή κάτι. Κοίταξε να δει. Δεν μα νοιάζουν τα μηνύματα, έχουν ενδιαφέρον. Αν θε, παίρνει λίγο την ώρα σου, ενώ έτσι να περάσει κάπως η ώρα έτσι πολύ γενικότερα. Αλλά αν παραμένει σε σχέση, δεν μα ενδιαφέρει να είναι καλό τα μηνύματα και υποσχόμενο. Να φύγει, να φύγει. Υπέρλαμπρε μου, Νίκο, θέλω τη βοήθειά σου τώρα. Μισό. Είμαι εξετρελαμένη με έναν άβαρχο. Όχι. Άκρη να σας βρει. Αλλά μας χωρίζει ένα Αιγαίο πέλαγος. Εντάξει. Εντάξει. Δεν είναι και το Αιγαίο πέλαγος. Θέλω επιγόντως να βρω λύση για να είμαστε μαζί. Επίγομαι, καίγομαι. Call me all on... Πάρ' την. Την έχεις. Φέρ' την. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνεις. Καλά. Χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάω μαζί. Είσαι υπέροχος. Ευχαριστώ. Τώρα, αγάπη μου. Τι κάνεις, Νίκο. Με ομορφαίνει και η αγάπη των συνεργατών μου που δεν είναι. Των συνεργατών μου.
ειδικά οι μπάντες σου όλοι. Κορίτσι μου, τι γίνεται? Ναι. Τι γίνεται? Καλά, Νίκο μου, έχω πρόβλημα. Πες, μωρό μου. Νίκο μου, τον θέλω. Ναι. Πολύ ωραίο. Τον θέλω. Ναι, αλλά υπάρχει πρόβλημα, υπάρχουν κάποια ναυτικά μίλια ανάμεσά σας. Ναι, τον γνώρισα το καλοκαίρι. Πού? Το γνώρισα, εγώ σπουδάζω Κομωτινή και γνωριστήκαμε που είχα πάει στο σπίτι μου για διακοπές. Το... Ναι. Όχι που μένω μόνο. Ναι, 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 εντάξει. Και στην αρχή δεν μου άρεσε όμως, αλλά μετά μου άρεσε. Πώς και... τα κατάφερε, μήπως μάθουμε τον κόλπο. Πώς είναι τα καλώς τα μηνύματα. Πολύ καλώς. Να τα είδες, να τα μηνύματα. Ναι. Και έτσι μου μίλαγε, του μίλαγα και αυτά και μου άρεσε. Έχουμε βρεθεί έτσι 2, 3, 4, 5 φορές. Αρχικά, το 2 με το 5 έχει διαφορά, κορίτσι μου. Πώς βρεθεί. Βρεθήκατε, εννοείς, συνευρεθήκατε ή βρεθήκατε casual? Καθόλου. Μπράβο στην Κομωτινή. Μπράβο, τα γαλόνια. Πολύ εντυπωσιακό. Εδώ χαιρόμαστε, λες και πήγαμε εμείς με τον Άβαρχο. Δεν κατάλαβε αυτή τη χαρά. Πολύ ωραία. Οπότε λοιπόν. Δεν μαζεύονται σε αυτή την ρουμπρίκα αγγελική εδώ κάτω. Μίλε σε μένα. Δεν μαζεύονται. Ωραία. Άρα λοιπόν εσύ με τον άνθρωπο. Βόλτα. Πήγαμε εμείς με τον Άβαρχο. Βόλτα. Δεν το τελείωσα. Δεν σώζεται έτσι κι αλλιώς. Καλά, δεν είναι. Οπότε εσύ με αυτόν κάπως θα μπορούσε να πει κάποιο βλέποντάς ότι τα έχετε. Όχι, γιατί γίνεται όλο αυτό το καλοκαίρι, μιλάμε ανατακτά χρονικά διαστήματα, περνάμε πάρα πολύ όμορφα μαζί, αλλά... Αυτός δεν θα κατέβει ποτέ στεριά σε σένα. Τι? Δεν θα κατέβει, δεν έρχεται. Τώρα είναι στο θάλασσα. Αυτός τώρα μένει Αθήνα, όχι, δεν είναι. Στην Αθήνα είναι. Δεν είμαι Κομωτινή. Α, εσύ Κομωτινή που σπουδάζεις και αυτός Αθήνα. Και όταν δεν είναι αυτός Αθήνα, εσύ σπουδάζεις Κομωτινή. Αλλά αυτός κάνει βόλτα το Αίγιο Πέλαγος. Δεν θεωρώ ότι μπορώ να βοηθήσω. Εκτός και αν θες να πάρουμε τον κύριο Σταϊκούρα να μιλήσει με τον Υπουργό Ναυτιλίας, να τον εφέρει δεν ξέρω πού, Καβάλα, το πιο κοντινό που έχω σε θάλασσα. Νίκο, ξέρεις όμως τι, ότι θέλω πάρα πολύ. Θέλει κι αυτός, αλλά δεν γίνεται, λέει, να το τελειώσω έτσι απλά. Αφού δεν θέλω και με θέλει. Δεν είναι κρίμα. Παιδί μου, όχι, δεν ξέρω τώρα. Κοίταξε, το κρίμα είναι λίγο πολύ γενικότερο. Ποιος ξέρει αν είναι κρίμα, γιατί μπορεί τελικά να είσαι με αυτόν τον άνθρωπο, να προχωρήσετε και να μην είναι πάρα πολύ ωραία και τελικά να ήταν κρίμα που ήσουν. Δεν ξέρουμε τώρα καθόλου. Αυτό εννοώ το δεν είναι κρίμα. Αλλά αφού βλέπεις ότι οι συνθήκες δεν ευνοούν ακριβώς, θα μπορούσες να το αποθηκεύσεις σε μια πάρα πολύ ωραία περιπέτεια, θα έλεγε κανείς, με τον Άβαρχο. Έχει ενδιαφέρον, ας πούμε, να πεις. Εγώ ήμουν και με έναν Άβαρχο. Μην το λέω στους επόμενους, θα στεναχωριώνται που δεν θα έχουν ένα γαλόνι. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι δεν είναι πολύ εύκολο. Δεν είναι. Να σου στείλω το Στέλιο. Ναι. Που να βαργοφέρνει. Που είναι μούτσος. Υπέροχο. Θα έρθει και θα περάσει. Κάτσε κάτω που σηκώνει. Κάτσε κάτω, ρε. Για τον Αντρέα θα ήθελα. Ναι, ο Αντρέας πάει σετ με 10 ροτβάιλερ. Δεν είναι. Που είναι εκπαιδευμένα συγκεκριμένα να τρώνε το γύρο από τον Αντρέα. Δεν θα ήθελα. Θα σου στείλω το εγώ εδώ πέρα που έχω την προσφορά 20% το Στέλιο για Κομωτινή. Εύχομαι να πάνε όλα καλά, κορίτσι μου. Γεια, μωρό μου. Γεια. Βοήθησα πάρα πολύ. Δεν βοήθησα. Πόσο χρονών είναι? Τον άνθρωπο στο χρονών είναι. Θα τα πούμε μετά στον καφέ. Πού να ξέρω. Γίνεται και πιο νέο. Ας μας πούνε άνθρωποι οι οποίοι έχουν σχέση. Τελεία. Θα κατέβεις. Φτάσαμε να άξω. Μουτσί. Είμαι 22 ετών και κάνω καλό μεσημεράκι με το φίλο του πατέρα. Έλα, μπράβο. Με τον μισό λεπτό, παιδιά, ακούστε αρχικά, το 22 χρονών μπορεί, ας πούμε, ο πατέρας να είναι 40, 45 εννοώ, δεν χρειάζεται να είναι 80. Ναι. Θα φωνάξω. Όχι. Και σου, και περνάω υπέροχα, να. Και να. Απλά ήθελα να το πω, ήθελα κάπου να πει. Να συνεχίσω, να μας το λες. Δεν καταλαβαίνω, δεν έχω καμία πληροφορία για να σου πω ναι ή όχι. Μην χαλάσει τώρα, δεν χαλάει, ας πούμε, και για μια σχέση φιλίας. Δηλαδή και τώρα οι δύο φίλοι, ο πατέρας με το φίλο. Σας άρεσε, σας πω. Άμα αρέσει, είναι τρία τα μέτωπα. Ή θα γελάσει το ζευγάρι της Αγίας Παρασκευής, ή εδώ που είναι ο όχλος, ή εκεί που είναι, ας πούμε, τα παιδιά, οι συμμαθητές με το ΓΑΜΑ 4. Άμα γελάνε κάποιοι, εντάξει. Ένα από τους τρεις θέλω να πιάσω.
Μουτσινάκον. Γνώρισε ένα παιδί στο σούπερ μάρκετ. Κακός, δεν πηγαίνουμε τα και κάνουμε τα click away. Θα ξαναπάμε. Ήρθε σπίτι μου και δεν έχει φύγει εδώ και μια εβδομάδα. Τι, τι ιστορία είναι αυτή, ρε φίλε. Ποιο είναι αυτό το σούπερ μάρκετ, στείλτε το κρυφά. Κάνουμε όλη μέρα καλό μεσημεράκι. Άρα αυτός παρετήθηκε. Και τι τρώνε αυτά που πήρανε. Και γενικά περνάμε τέλεια. Ωραία, αυτοί μαχητές, μόνοι σπίτι. Λιώνει αυτή, καλό μεσημεράκι. Να του πω. Α, δεν υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει τρέλα. Να του πω να συγκατοικείς μου, είναι του σουν. Ναι, ρε, δεν το έχεις πει. Μία εβδομάδα είστε. Καλέ, πιστεύω ότι συγκατοικείτε αρχικά. Αρχικά συγκατοικείτε. Πες του να φέρει τα πράγματά του, αλλά μην φύγει και πάει και δουλέψει κατά λάθος. Αυτή πλούσια φαντάζομαι. Κάπου στο κεφαλάρι θα μένει στη δίλα της και πήγε το παιδί αυτό ο Ντιλιβεράς και τον εκράτησε μέσα η άλλη αυτό. Και κάθε φορά. Και τι ωραία, ο άλλος άνεργος. Πολύ ωραία ιστορία. Πάρα πολύ μεγάλο μήνυμα. Ναι. Μεγάλο. Πόσο ακόμα. Όχι, τον ακούω που σας ρωτάει. Να, πόσο σου είπε. Δεν σου είπαν, αγάπη μου. Σε έχουν κάνει μιούτ. Μούτσι μου, γεια σου. Πριν κάνα χρόνο, για περίπου ένα τρίμηνο, μιλάγαμε με ένα παιδί, βγαίναμε, αλλά ενώ μου έλεγε ότι με θέλει, δεν ήταν έτοιμος για σχέση. Αχα. Από τότε συναντιόμαστε κάποτε... Από τότε συναντιόμασταν κάποτε. Λόγω κοινής παρέας, αλλά τίποτα παραπάνω. Πρόσφατα του έκανα unfollow, πολύ τολμηρή κίνηση, και θύχτηκε, σαφέστατα, τον προσέβαλες, με πήρε τιλ για εξηγήσεις. Τέλος πάντων, βρεθήκαμε και μου ζήτησε να συναντιόμαστε μόνο για καλό μεσημεράκι. Τον προσύνει. Τι να κάνω να δεχτώ, εμένα ρωτάει. Υπάρχει περίπτωση να αλλάξει, εγώ τον θέλω. Δεν μπορώ να ξέρω αν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει. Δεν είσαι σίγουρη αν αλλάζει. Να σου πω γιατί. Γιατί περνάει ο καθένας φάσεις. Μπορεί να περνάει τη φάση που δεν θέλει να δεσμευτεί και να θέλει να είναι τσιουμπίου. Μετά όμως μπορεί να θέλει να δεσμευτεί. Δεν ξέρω αν θα θέλει με άλλη κοπέλα ή όχι. Τους ξέρεις και μου μιλάει. Βάσκε μου τα. Με άλλη κοπέλα. Με άλλη. Τους ξέρεις. Είναι συγγενής σου και του είπε στείλτε να στα πει ο Νικόλας. Μήπως είναι η Βάσια. Να στα πω το εσένα. Βάσια, μην προχωρήσει. Κορίτσι μου, δεν ξέρω τι να σου πω. Ό,τι λέει η καρδιά σου, αυτός αρχικά να κρατήσουμε. Μπορεί να μας αρέσει αυτό που της είπε, αλλά ήταν ξεκάθαρος. Αυτός δήλωσε τις προθέσεις. Από εκεί και πέρα. Κύριο! Από εκεί και πέρα, λοιπόν, έχει να κάνει με το αν δέχεσαι εσύ αυτό που σου λέει. Τώρα, το κομμάτι ότι θα περιμένεις εσύ, μπας και αλλάξει γνώμη, βάζεις μόνη σου τον εαυτό σου σε μια κατάσταση αναμονής που δεν έχεις κανέναν λόγο, νομίζω. Τώρα, δεν βοήθησα. Να μου λέτε... Μούτσι, καλησπέρα. Εγώ τραβήχτηκα εδώ. Όλο το καλό... πώς λέγεται, εσωτένοντας. Πλάση. Προσαγωγός. Έγινε προσαγωγή πια. Μου έγινε προσαγωγή του μη. Δεν μπορώ να συνεχίσω να κάνω τηλεόραση, νομίζω. Όλο το καλοκαίρι έκανα πολύ δυνατό καλό. Ο κόσμος πήγε το καλοκαίρι. Γι' αυτό και βγήκαν τα κρούσματα, η μπάγκα στον αέρα. Δεν σταματούσαν να είναι σε μια επαφή. Όλο το καλοκαίρι έκανα πολύ δυνατό καλό με συνονήθειες. Καλό μεσημεράκι με έναν. ο οποίος στην πορεία έμαθε ότι έχει κι άλλη, την Ελενίτσα. Τα φιλιά μου, αν μας βλέπει. Να. Με αυτήν θα γίνω φίλος. Αυτή. Ελενίτσα, φιλιά αν τη βλέπεις. Μου είχε πει ότι δεν τη θέλει. Ω, τι μαθαίνει και η Ελενίτσα. Και δεν κάνει πλέον καλό μεσημεράκι μαζί της και πώς θα χωρίσει. Το πρόβλημα είναι ότι συνεχίζω και κάνω καλό μεσημεράκι μαζί του και μιλάμε και δεν αποφασίζει. Τι να κάνω, δεν ρωτάω εσένα, απλά κοίταξα. Να το κόψει, να το κόψει. Για να το λέει αυτό ο Φίπστερ είναι σημαντικό. Γιατί σε αυτές τις αποθεώνει, να το κόψει, να το κόψει. Άμα το λένε εδώ το YouTube. Να σου πω τώρα, αυτό πάλι παιδιά είναι δικό σας θέμα. Είναι λίγο ο καθένας, όντως τώρα, δεν ξέρω πώς μπορεί να σταματήσει πλάκα να ακουστεί αυτό. Ας ακουστεί όπως είναι. Όντως ο καθένας επιλέγει που θα βάλει τον εαυτό του σε ποια θέση. Ο άλλος, με κάποιο τρόπο, σου δείχνει τι διάθεση έχει αυτή τη στιγμή. Από εκεί και πέρα, αν εσύ θες να μείνεις και μήπως αλλάξει και μήπως δεν. Και επίσης, μην αποθεώνεται τόσο πολύ το καλό μεσημεράκι. Είναι πολύ σημαντικό για να έχεις μια ερωτική σχέση, ενώ είναι στα top 5, 10, ο καθένας ανάλογα. Δεν είναι το νούμερο 1. Γιατί πολλές φορές το βάζετε νούμερο 1 και έρχεται αυτό και ποτίζει τα υπόλοιπα και τα σβήνει. Και λες, δεν τα βρίσκουμε, αλλά κάνουμε. Μην βιάζεσαι, έχω θλάσει.